Μητσοτάκης δεν θέλησε να μας πει τίποτα. Φαντάζομαι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι υπόθηκε μέσα. Τι υπόθηκε μέσα για μια σειρά από μέτρα τα οποία φαίνεται πως απασχολούν τους κυβερνητικούς παράγοντες σε σχέση με τον ΦΠΑ που ακούσαμε τον Νίκο Φιλιππίδη για την πρόωρη συνταξιοδότηση ή για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ή για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Θέματα τα οποία είχαν προκαλέσει μια σειρά από αντιδράσεις στο παρελθόν. Να δούμε τι υπόθηκε μέσα, αλλά και από τον κύριο Τσίπρα. Οι πληροφορίες λένε πως ο Πρωθυπουργός ζήτησε να υπάρχει ενότητα και ενιαία γραμμή. Σαφώς θα υπάρχει μια ενημέρωση μετά προκειμένου να σας πούμε τι ακριβώς συνέβη στο κυβερνητικό. Πρέπει να σας πω πως στο εσωκομματικό πεδίο συνεχίζονται οι αντιδράσεις οι οποίες είχαν ξεκινήσει και από την περασμένη εβδομάδα από την πολιτική γραμματεία, αλλά και από τον Μανώλη Γλέζο το Σαββατοκύριακο. Σήμερα στις 8 το βράδυ συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα προκειμένου να τεθούν όλα επιτάπητος. 8 η ώρα λοιπόν, κοινοβουλευτική ομάδα. 8 η ώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι χτες το βράδυ υπήρχε μια επιστολή περίπου 60 στελεχών προς τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, τον κύριο Βίτσα, προκειμένου να συγκληθεί άμεσα η Κεντρική Επιτροπή και εκεί να τεθούν όλα τα θέματα πριν φτάσει η συμφωνία με τον κύριο Γκρουπεδό στην Βουλή για να ψηφιστεί. Αύριο αναμένεται να συνέλθει και η πολιτική γραμματεία του κόμματος, όπου και εκεί θα υπάρχει μια εκτενή συζήτηση. Η Κεντρική Επιτροπή δεν αποκλείεται, Μάρκο, να συνέλθει αυτό το Σαββατοκύριακο ή το επόμενο. Είχαμε και παρέμβαση μέλους της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Ρούντι Ρινάλντι, Αντώνη. Ναι, υπήρχε σήμερα μια νέα παρέμβαση του κύριου Ρινάλντι πάνω σε αυτό το πλαίσιο, σχέση με το πρόγραμμα και αν ουσιαστικά δεν εφαρμόζει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης μέσα από κάποια μέτρα. Υπήρχε και απάντηση από τον κύριο Παπαδημούλη και σήμερα. Νομίζω πως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι είπαν σήμερα μέσα τα κυβερνητικά στελέχη σε σχέση με τη συμφωνία. Τα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία πρέπει να σου πω, ερχόμενα σήμερα εδώ στο Κυβερνητικό Συμβούλιο, όλα εξέφραζαν την αισιοδοξία τους πως το αποτέλεσμα σήμερα της τηλεδιάσκεψης θα είναι θετικό για την Ελλάδα. Μερικά κύρια σημεία από την παρέμβαση του κυρίου Γλέζου στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, Αντώνη. Ναι, ο κύριος Γλέζος σε σαφώς πιο ήπιους τόνους είπε σήμερα, ρωτήθηκε αν βλέπει σε κίνδυνο την ενότητα της χώρας και αν υπάρχει επίσης κίνδυνο να αναπτυχθούν ακραίες δυνάμεις. Απάντησε πως ο κίνδυνος υπάρχει και θα εκραγεί αν η κυβέρνηση αποδεχθεί μη ικανή να κρατήσει το λόγο της. Ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα με την Γερμανία, στη σχέση μας με την Γερμανία, είπε ότι το να τροφοδοτούμε τη σύγκρουση είναι λάθος. Πρέπει να υπερασπιστούμε τη φιλία μεταξύ των δύο χωρών. Πολιτική γραμματεία αύριο στις 8 το βράδυ θα έχουμε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κύριε Βούτσι τώρα, τον Υπουργό Εσωτερικών. Πώς ήταν η συνεδρίαση, κύριε Βούτσι? Είμαστε αισιόδοξοι ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στην τηλεκόμφερας που γίνεται, στη συζήτηση που γίνεται, και το ίδιο θα γίνει και μέχρι την Παρασκευή που θα αποφασίσουν τα κοινοβούλια. Είμαστε αισιόδοξοι. Σε κάθε περίπτωση είμαστε έτοιμοι και για νομοθετικό έργο και για πρωτοβουλίες πολιτικές. Νομίζουμε ότι το πράγμα θα πάει καλά. Φάστηκαν αισθάσεις, κύριε Βούτσι? Όχι. Πώς σας φάνηκαν αυτά τα μέτρα? Πώς να μας φανούν? Ποια μέτρα? όταν δείτε το κείμενο, έχει αναρτηθεί το κείμενο, θα αντιληφθείτε ότι δεν πρόκειται περί μέτρων και ούτε έχουν καμία σχέση με μνημόνια. Είναι η ουσιαστική περιγραφή των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, βεβαίως με ενστάσεις ως προς το χρόνο εφαρμογή τους ή πράγματα τα οποία θα τα δούμε στην οικονομία αυτή του πολύ προωθητικού συμβιβασμού που υπήρξε για τη χώρα. Τέρμα τα μνημόνια. Μέσα υπάρχουν όλοι οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Θα μπορούσα να σας μιλάω αναλυτικά επ' αυτού. Θα το δείτε και θα εκτιμήσετε ήδη. Τις ενστάσεις που έχουν εκφραστεί από στελέχη. Καλά κάνουν και υπάρχουν. Δημιουργική συζήτηση γίνεται. Θα κάνουμε και κοινοβουλευτική ομάδα, θα κάνουμε συζητήσεις, Σαλήμα. Ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Ο κύριος Βούτσης, Αντώνη.